για να τον μαρκάρει στην αρχή του αγώνα και το έκανε δύο πολύ γρήγορα φάουλ και αυτό τον επηρέασε ψυχολογικά. Η ουσία είναι ότι ο Μάρκοβιτς γίνεται πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 13 πόντους. Έχει μείνει, αν δεν έχει σκοράρει καθόλου, τη Μάρκο Τζόνσον. Πολύ σωστά και ώρα ο Ολυμπιακός παίζει. Πάει με τον Βασιλιάδη γιατί ο κόμματος είναι όρθιος για να παίξει τον Μάρκοβιτς. Είναι λιγότερο εμπλήγιστο. Ναι, τα γόνατά του είναι όρθια αυτό. Ράξ, το jump shoot. Rebound από τον Μίλαν Τόμπιτς που βλέπει την μπάλα. Φαίνεται ακόμα. Πρέπει να βγάζεις το λεξικό εσύ σε αυτά που λέμε. Δε Μιγγέλ, Τόμπιτς, 7,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 55-50. Το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε ο Ολυμπιακός στην αρχή του αγώνα. Είχε 4 προηγουμένως, 5 τώρα. Και γίνεται 7. Αυξάνεται ακόμα περισσότερο από το ψύχρεμο χέρι. Πιστεύω ότι ο Τόμιτς ήταν η σημαντική βοήθεια του Ολυμπιακού από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Και ο Σεβροσέγκο μέσα στο καράτι. Έχουμε time out βεβαίως που καλεί επιγόντως. Ο Πρέλεβιτς 7,5 λεπτά πριν από το τέλος. Πάμε στην Αθήνα. Το τέλος με το σταθερό χέρι του Τόμιτς που βεβαίως έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάκαμψη του Ολυμπιακού και αμυντικά πάνω στο Τίμι Σάμπιεβιτς και επιθετικά σε πιτό επίπεδο κέρι του αλλά και σκοραρίσμα που χρειάστηκε. Ο Βασιλιάδης θα πετάξει το καλάθι, τον αφήσαμε όμως παίξει το καλάθι. Μια ακόμα ευκαιρία του ΠΑΟΚ από τη γωνία, είναι φανερά κομμένος ο μικρός. Κουρασμένος ο και κουρασμένος από την άμυνα. Ο Ντιμάρκο Τζόνσον κουρασμένος, πιστεύω ότι έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοσή του. 52-57 μπροστά ο Ολυμπιακός. Είχαμε εδώ τον καταλογισμό του τέταρτο φάουλ εις βάρος του Αμερικανού του Ολυμπιακού, του Μάρκο Τζόνσον. Εκείνος που δεν έχει παίξει καθόλου σε αυτή την περίοδο της μεγάλης επιστροφής του Ολυμπιακού στο μάτσι είναι ο Βέλικο Μπρίσιτς. Δεν χρειάστηκε κιόλας γιατί ο Ολυμπιακός βρήκε ένα άλλο σχήμα, βρήκε άλλες πατέντες του Σούμποτιτς για να στηρικτεί εκτός φαλούς. Αυτό το χαμηλό σχήμα με τρεις κατεξοχήν περιφερειακούς παίκτες, δηλαδή Νικαγκμπάτσι και Μάρκοβιτς. Καλύτερη άμυνα και μεγαλύτερη ευκαιρία με την μπάλα. Αυτό ακριβώς και χειρισμό της μπάλας και καλύτερη άμυνα και τα σουτ του Μάρκοβιτς και του Τόμιτς. Κάποιοι ευνηδιασμοί του Νικαγκμπάτσι. 53-57, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος. Τόμιτς. Σε αυτή την περίοδο, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γιάννης Μπάγκος, ό,τι έχει βάλει ο Πάουκ το έχει βάλει ο Σκοτ στην επίθεση. 4 πόντους δηλαδή. Και εδώ ξανά μια εκπληκτική εκτέλεση από έναν πολύ μεγάλο σουτέρ. Τον Έναντ Μάρκοβιτς δεν χρειάζεται να τον δούμε στον Ολυμπιακό, τον είδαμε στον Πανιόνιο. Τον βλέπαμε χρόνια στην Πόσνα, στην Τριέστη, στη Λύρια, στη Χάπολ Τελαβίβ, την Πανταλώνα, Χάπολ Τελαβίβ, Λουγκάνο, στην Εθνική Βοσνία. Και εδώ η απάντηση από τον Μιλισάβλεβιτς που ξυπνά από τον λίθαργο, φτάνει τους 17 πόντους και μείνει κολλημένος στους 14, καμιά 20 λεπτά και προσπαθεί να παροτρύνει τον κόσμο του ΠΑΟ. Επικοινωνιακός τύπος αν μη τι άλλο, 56-60, ο ΠΑΟ μειώνει. Ορισμένος Ολυμπιακός ξαναπροηγήθηκε με 7 πόντους με τον τρίποντο του Μάρκοβιτς. Η Κακμπάτσε για 2. Rebound από ποιον. Η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό αφού θεωρεί ο Παπαδημητρίου που ήταν πολύ κοντά ότι τελευταίος ήλθε σε επαφή με την μπάλα ο Μπρετ Σκοτ. Πάνε Πρέλεβιτς στα 36 του χρόνια, όσο είναι και ο Μάρκοβιτς, δηλαδή σχεδόν όσο είναι και ο Μάρκοβιτς. 1,5 χρόνο διαφορά έχουν. Πρέπει να έπαιξαν αντίπαλοι το 88 ίσως. Το ντουέλ ο Πρέλεβιτς τον Πάοκ, ένα στην Πόσνα, στη μεγάλη Πόσνα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης βέβαια. Το 78 με τον Βάρα, τον Ραντοβάνοβιτς, την ομάδα του Τάνιεβιτς, τη μεγάλη ομάδα του Μπέναξ. Ο Πρέλεβιτς τον Ερυθρό Αστέρα μαζί με τον Μπόμπα Γιάνκοβιτς, τον Ράντοβιτς. Και ο Σούμποτης βέβαια, 2-3 χρόνια πιο μπροστά με την Ολύμπια Λιουμπλιάνα. Μαζί με τον Στόπς, τον Χάουτμαν, τον Τσούρτσιτς, λοιπούς. Στο μικρό κόσμο των Βαλκανίων τώρα. Η Κακμπάτζ εξαιρετική προσποίηση. Το rebound από ποιον. Στα χέρια του Μπράξ. Η πάλα τώρα στον Μιλισάβλεβιτς. Μιλισάβλεβιτς θέλει να παίξει σε τρεις ομάδες. Στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, στη ΣΛΑΣ και στη Λιμός. Κάτω εδώ. Ελεύθερο σουτ. Σχεδόν ελεύθερο από το σκοτόχι. Δεν ήταν καλό το σουτ. Υπό την πίεση του Ζαβρασέγκο. 56-60. Ο Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα 4-50 πριν από τέλος. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να περάσει διαπυρός και σιδήρου εδώ από την Πηλαία. Να μείνει ζωντανός στην διεκδίκηση του κυπέλλου. Στην ουσία στην υπεράσπιση των κεκτημένων πέρυσι στις 7 Απριλίου. Στο στάδιο Ρήνης και Πηλαίας.
Κακό κοντρόλ από τον Μάρκοβιτς. Εκνευρισμός του Πίξη. Κόμματος και Βασιλόπουλος θα ξαναγυρίσουν. 14ο λάθος του Ολυμπιακού. 10ο του ΠΑΟΚ. 10 έχει ο ΠΑΟΚ. 60-56. 4 φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού. Κανένα εις βάρος του ΠΑΟΚ σε αυτή την τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή την τελευταία. Μπραξ! Δύσκολο σουτ. Μεγάλο καλάδι από τον Μπραξ. 60-59. Καλάδι 3 πόντων από τον Αμερικανό. Ξανά εδώ η προσπάθεια από τον Τόρεϊ Μπραξ. Τον απόφυτο του Πανεπιστημίου του Ζέιβιερ. Τόμιτς. Το double team. Η παγίδα δηλαδή με δεύτερο παίκτη το σκορ. Μάρκοβιτς εξαιρετικά ψύχρεμος. Μέσα στην κοσμοχαλασιά της Πηλέας. 59-62. Μάρκοβιτς που οδηγεί εκ του ασφαλού στον Ολυμπιακό. Είναι ο παίκτης στην εμπειρία του οποίου μπορεί να ποντάρει. Ναι, όπως πιστεύω και στο Τόμιτς. Πρώτο μήχρονο δεν πήγε καθόλου καλά. Και λίγο πάω τον ξέχασε. Αλλά επέστρεψε δρυμύτερος. Όχι ότι είναι πάλι ο καλός ο Μάρκοβιτς, αλλά σίγουρα καλύτερος από τον πρώτο μήχρονο. Έχει βάλει 18 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα. 17 έχει ο Μιλισάβνιεβιτς, 15 ο Σκοτ, 14 ο Μπραξ, 12 έχει ο Δημάρκο Τζόνσον. Βασιλόπουλο! Από τον Βασιλιάδη στο Βασιλόπουλο, τα χρυσά παιδιά του ΠΑΟΚ. 61-62 στον ένα πόντο ΠΑΟΚ που αποδεικνύεται 7 ψήφων, καθώς από το μείον 7 μειώνει στο μείον 1. Για να δούμε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Κακπάτσε και φάουλ από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Ναι, πέμπτο φάουλ του Βασιλόπουλου, ο οποίος εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο. Αποβάλλεται. Για να πάμε μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Αποβάλλεται ο Βασιλόπουλος με πέμπτο φάουλ. Επιστρέφει ο κόμματος να ακούσουμε. Εδώ βλέπουμε το Σούμποτς με τον Μίρτσιτς. Να ακούσουμε, να πάρουμε εικόνα του τι σημαίνει εκεί από τον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Είναι συγκεκριμένες οι οδηγίες, να ξεκινήσουμε από τον γηπεδούχο, από τον ΠΑΟΚ. Οι οδηγίες προς τον κόμματο και στον Βασιλιάδη. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θέλει τα σούτια από τους δύο. Και ας μην έχουν αυξημένα ποσοστά ευστοχίας. Αλλά θέλει να γυρίσει μπάλα, να βρεθούν σε ελεύθερο χρόνο και να γίνουν τα σούτα από τους δύο παίκτες. Από την άλλη, Λευτέρη Σούμποτς δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την απελευθέρωση από τα σκριν του Μάρκοβιτς, μια και είναι το ζεστό χέρι του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο. Πάντως το βέβαιο, Θόδωρε, είναι ότι γίνεται ματς. Κάτι που δεν είχε γίνει τόσο πολύ στο περσινό αγώνα κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει σχετικά εύκολα και που δεν έγινε καθόλου στο ματς πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ανοίξε με 180, με διαφορά 20 πόντων. Πρώτη κατοστάρα που δέχτηκε το ΠΑΟΚ στην ιστορία του στην Θεσσαλονίκη, ως γηπεδούχος δηλαδή. Ένα σαφώς καλό παιχνίδι με τις συνθήκες ακριβώς που γίνεται πριν αρχίσει η σεζόν. Και με τις δυσκολίες που ουσιαστικά Μίρτσιτς έχασε την ευκαιρία. Ο Ζαβρασένκο επίσης τον μιμήθηκε, δηλαδή το 62-61 παραμένει. Μιλισάβνεβιτς με τη βοήθεια, την μεγάλη βοήθεια του κόσμου βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ που έμεινε ζωντανός, έμεινε όρθιος από το 50-57, γύρισε στο 61-62. Και τώρα Μιλισάβνεβιτς για τρεις. Το rebound από τον Τόμιτς. Προσπαθεί να φύγει ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό, θα ρισκάρει. Μίρτσιτς, ναι, θα πάει για τον ευνηδιασμό και εκεί βεβαίως με την υπογραφή του Νένατ Μάρκοβιτς που φτάνει τους 20 πόντους, 61-64, μια πολύ βαθιά ανάσα για τον Ολυμπιακό με τον Βόσνιο με ισπανικό διαβατήριο εδώ και χρόνια βεβαίως. Νένατ Μάρκοβιτς. Μακφάουλ, την άμυνα του Ολυμπιακού από τον Ινάκη Ντεμιγκέλ το τρίτο. Δεν μιγγέλω, μακροβιότερος ξένος του Ολυμπιακού, είτε κοινοτικός είτε λέγανε αλλοδαπός. Λέγανε ότι ήρθε για να φύγει, αλλά έμεινε πιο πολύ από όλους. Ήταν επιλογή του Γιάννη Ιωαννίδη, τον είχε δει στο Ευρωμπάσκετ του 99 και έμεινε από τότε και επί Ζούρου και επί Σούμποτιτς. Για να λύσουμε να πιστεύουμε σε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά ο Γιάννης Πάγκος κατάφερε να δει από κοντά τα τατουάζ του Σκοτ. Γιάννη ή του Μπραξ. Ναι, όχι, του Σκοτ. Να λύσουμε το μυστήριο του δεξιού μπράτσου. Γιατί στο αριστερό το είχαμε λύσει. Έχει ένα λιοντάρι με πλούσια χέτη. Στο δεξί έχει πάνω στον ώμο έναν ήλιο και από κάτω στα αγγλικά γραμμένο time to shine. Ώρα να λάμψει δηλαδή. Μάλιστα. Και το του με αριθμό και όχι με γράμματα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ ο Μπραξ έχασε την ευκαιρία του 62-64. Ζαβρασένκο, δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχουν βήματα τα οποία καταλογίζομαστε αυτή τη βάρο του Ολυμπιακού.
Εδώ είναι η φάση. Συζητείτε. Μάλλον δεν συζητείτε καθόλου, νομίζω δεν είναι τα θέματα. Μπράξ. Τόμιτς και το φάουλ του Μιλισάβλεβιτς. Ένα από αυτά τα φάουλ που συνηθίζονται για να μην δώσει ο παίκτης το δικαίωμα στον αντίπαλο να φύγει στον εκβιασμό εκεί που πιθανότατα είναι γράμμα σε δύο. Φάουλ σκοπιμότητας. Φάουλ σκοπιμότητας. Τρίτο φάουλ του Μιλισάβλεβιτς. 1:48 πριν από το τέλος. Πιο απλά 108 δευτερόλεπτα για να μάθουμε αν ο Ολυμπιακός θα πετύχει την 7η συνεχόμενη νίκη του Πάουκ σε πρωτάθλημα και κύπελο και την 3η συνεχόμενη σε κύπελο μετά τις δύο ήττες που είχε γνωρίσει από τον Πάουκ. Και έτσι έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί και κείμενα. Ή αν ο Πάουκ θα σταθεί όρθιος και πλέον θα αλλάξει τη μοίρα του όπως προδιαγράφεται τούτη τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο του ανοιγείο πόδι μπροστά και έχει και την κατοχή της μπάλας. 1:20 ακόμη μέρες. Δάρι θέλει ένα παίχτη που να μπορεί και να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας του Σουμποτιτς. Μάρκοβιτς, χάθηκε η ευκαιρία, εξαιρετική ανάπτυξη ευθυδιασμού από τον ΠΑΟΚ. Το καλάθι από τον Νέστορα Κόμματο, μια υποδειγματική εκτέλεση ευθυδιασμού, ήταν ό,τι χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ τούτη τη στιγμή και 64 όλα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα, μένουν 65 δευτερόλεπτα. Οι δύο ομάδες χοντρά-χοντρά έχουν από μια επίδεση καθεμία, ακέραια. Και εδώ ξανά, η πάσα επιδιασμού, η μπάλα άλλαξε, χωρίς να πέσει ούτε μια φορά κάτω. Αυτός είναι ο τέλειος επιδιασμός. Και φάουλ από τον Κόμματο, στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ντεμιγκέλ. 64 όλα, 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τέταρτο ομαδικό φάουλ εις βάρος του ΠΑΟΚ. Μπάλα είναι από πλάγια. Τρίτο φάουλ του Νέστορα Κόμματο. Αποσύρει το Ζαβρασένκο ο Λευτέρης Σουμποτιτς και στη θέση του ο Ντεμάρκο Τζόνσον. Πιο ισορροπημένα τα μπόγια τώρα. Τα ύψη των δύο ομάδων. Μίρτσιτς. Θα γυρίσει πίβο Ντεμιγκέλ. Το καλάθι από τον Ινάκη Ντεμιγκέλ. 66-64. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Ντεμιγκέλ δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Για να δούμε πώς θα απαντήσει ο ΠΑΟΚ και πού θα πάει το μάτς. Μιλισάβλεβιτς είναι καλάθι. Φαινόταν 66-66, 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Χειροκροτεί και ο Άγγελος Αναστασιάδης βεβαίως. Είναι time out. Γρήγορα στην αφή, κυρίες και κύριοι, στην Πηλαία. Οι εξέδρες βέβαια κοχλάζουν από τον ενθουσιασμό του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ που κατάφερε να πατήσει πολύ γρήγορα με το Μιλισάβλεβιτς, το καλάθι του Ντεμιγκέλ. 16 δευτερόλεπτα ακόμα, 66 όλα. Σε μια λεπτή κλωθεί το μάτς με πολύ πιθανό το σενάριο της παράτασης. Τόμιτς, ο Ολυμπιακός έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του. Τα 8 δευτερόλεπτα, Νικακμπάτσε, παίρνει το σουτ. Αμυντικό rebound, το μάτς τελειώνει. Τελειώνει, πάει παράταση. Στην παράταση θα λύσουν τις διαφορές. Ο Νικακμπάτσε πήγε να γίνει ήρωας. Όπως έγινε δύο φορές πέρυσι στη διάρκεια της χρονιάς. Μια φορά με την ΑΕΚ εναντίον της ΑΕΚ στην Ευρωλίγκα. Άλλη μια φορά στον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Δυο θανατηφόρα τρίποντα του Νικακμπάτζε που είχαν οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αντίστοιχες νίκες. Αλλά εδώ πλέον ο Νικακμπάτζε δεν θα καταφέρει να δώσει τον Ολυμπιακό την νίκη και την πρόκριση. Και πλέον ένα μάτς πηγαίνει εκεί όπου του αξίζει. Στην παράταση για να κριθεί. Μικρή διακοπή, ξανά στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτό το μεγάλο μάτς κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ. Στην παράταση με τον Μιλισάβλεβιτς, ο οποίος πανηγυρίζει τη βοήθεια του κόσμου όπως το κάνει σταθερά από την αρχή του αγώνα, ο Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς, τέταρτος σέρβος του ΠΑΟΚ μετά τον Πρέλεβιτς, τον Σάβιτς και τον Στογιάκοβιτς και η απάντηση εκ μέρους του Ολυμπιακού. 68-68. Ο Τόμιτς. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μίλαν Τόμιτς. Ένα μάτσο βεβαίως αυτό που θα πω δεν θα συμφωνούν ότι οι Ολυμπιακοί ούτε οι Παοκτζίδες, αλλά πιστεύω ότι είναι προς όφελος του μπάσκετ. Ότι το μάτς κινείται στην παράταση, μας κρατάει σε αγωνία. Είναι ό,τι χρειαζόταν για ένα αρκτήριο μάτς τη σεζόν, ένα τέτοιο μάτς. Με τον ΠΑΟΚ να καθοδηγείται από τον Μπρετ Σκοτ που κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς και ως rebounder και ως scorer. 70-68 από τον πρώην παίκτη της Λάρισας.
και πρωταθλητής.